κάθε φορά που έρχομαι σε αυτό το γήπεδο χαίρομαι ιδιαίτερα, καθώς το όλο κλίμα είναι πάντα εξαιρετικό. Θα τολμούσα να πω πως είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Και σήμερα σε αυτό συνηγορεί και ο πολύ καλός καιρός και η μεγάλη προσέλευση του κόσμου και φυσικά οι δύο ομάδες. Οπότε μην παραξενευτείτε αν αυτό... Και να η ευκαιρία! Γκολ! Λίγα μόλις λεπτά πέρασαν και όμως ήδη μετράμε ένα γκολ. Μακάρι για τον κόσμο να ακολουθήσουν και άλλα. Και να σκεφτεί κανείς ότι οι προπονητές καταστρώνουν πολλές μέρες. Να και το σούτ τώρα. Βιέιρα. Στον ουρανό η μπάλα. Γίνεται φάουλ σε αυτή τη φάση. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Καμία πλευρά δεν καταφέρνει να πάρει την μπάλα. Θα ψάξει τον γκολ. Πολύ καλή απόκριση. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Για πολύ λίγο δεν τα καταφέρει. Καλή προσπάθεια. Θα ήθελε πολύ να κάνει τον τερματοφύλακα να ανησυχήσει. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ακούραστος επελάβνει από τα δεξιά, προσπαθώντας να κάνει την διαφορά. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Καλού κακού καθαρίζει τη φάση. Βιέιρα. Τζέρα. Ο ποδοσφαιριστής είχε συνέχεια το νου του στην μπάλα. Κατάφερε να την πάρει στην κατοχή του, αλλά από εκεί και πέρα δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Α, δεν του φτάνει. Θα τη στείλει στα μετόπισθεν για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Αυτό είναι πλάγιο. Αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνη. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Μπενζεμά. Θέλει να ανοίξει το παιχνίδι. Ερνάντες προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Και να η κεφαλιά. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Όχι, δεν μπήκε. Φοβερό. Φάνηκε για μέσα, αλλά τελικά η μπάλα πήγε και σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι. Νέντβετ. Ο Ροναλντίνιο με την μπάλα. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Ευκαιρία. Τζέραρντ. Φίγκο. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτυπήσουν. Μόνο ο γκολκίπερ. Ωραίο σου. Τα κατάφεραν. Και τώρα αποκτούν έναν αέρα δύο τερμάτων. Χωρίς αμφιβολία, αυτό το γκολ ήταν παγκόσμιας κλάσης. Αυτά τα σούτ είναι εφιάλτης για τους γκολκίπερ. Αν η μπάλα πάρει καμπύλη, τότε άντε να την πιάσεις.
έλεγχος του μάτς αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για αυτούς τώρα. Με λίγη πίεση ακόμη θα τον καθαρίσουν τον αγώνα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Νέντβεντ προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Μπήκε με δύναμη προς τον αντίπαλο. Αλλά εδώ Ροναλντίνιο! Νάτο! Μέσα σε λίγα λεπτά έβαλαν κι άλλο. Απίστευτο! Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση, απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια, αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό, να έχει δουλευτεί. Εξαπολύει ένα σούτ. Πάει και το γκολ. Μπράβο στον goalkeeper. Την απέκρουση με υπερένταση. Βρίσκονται σε πολύ μειονεκτική θέση και πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν κάτι. Οπότε ίσως αυτά τα σούτ να είναι μια λύση. Θα δείξει. Και για άλλη μια φορά, ρεσιτάλ άμυνας. Βιέιρα θα πασάρει προς τα δεξιά. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Φίγκο! Μαλτίνι. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Είναι επικίνδυνος εκεί. Ο διαιτητής στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Έβαλαν τρία γκολ με αρκετή άνεση. Και δεν τολμώ να σκεφτώ ότι θα φτάσει το σκορ, αν συνεχίσουν έτσι και στο δεύτερο μέρος. Ήδη το παιχνίδι μου φαίνεται σαν ρουά μάτ. Δεν βλέπω δηλαδή πώς θα μπορέσουν οι αντίπαλοι να ξαναμπούν στο μάτς, γιατί τους έχουμε δώσει πυροπόδα. 3-0 το σκορ και το προβάδισμα είναι ξεκάθαρο. Ο αγώνας άρχισε και πάλι. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Νέντβεντ. Ροναλντίνιο. Ψάχνει τη συρτή πάσα. Μπέκαμ. Νέντβεντ. Αποδεικνύουν πόσο συμπαγής ομάδα είναι σε κάθε σημείο του κόμματος. Με καλές προϋποθέσεις αυτό το σούτ. Μπήκε αποφασιστικά στον αντίπαλο. Ροναλντίνιο! Φανταστική απόκρουση. Κρατά αλόβητη την αιστεία του. Βρέθηκε σε πολύ πλεονεκτική θέση και όλοι εδώ περιμέναμε ότι θα σκοράρει. Αλλά δεν τα κατάφερε τελικά. Φίγκο. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλεί στο τέρμα του. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Φιλίππο Ιντζάγκη. Θα περάσει. Είναι ευκαιρία. Το κάρφωσε. Το μόνο ενδιαφέρον που έχουμε σε αυτό το μάτς πια είναι πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Διασκελισμό, κίνηση, τελείωμα. Τα έκανε όλα αριστοτεχνικά. Ο Ιντζάγκη αξίζει πραγματικά συγχαρητήρια. Ήταν υπέροχος μέχρι το τέλος. Σάντσες παραχωρεί το φάουλ. Ράσφορντ προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Τελικά θα του κάνει το φάουλ. Εδώ του έδωσε την επιλογή Χρήστο. Να κάνει το φάουλ ή να τον αφήσει να βρεθεί τέτα-τέτ με τον goalkeeper. Διαθέσιμες επιλογές από αυτό το σημείο. Μια δύσκολη επέμβαση εδώ. Μπορούμε να ακούσουμε τη δυσφορία στην κερκίδα για αυτή τη φάση.
πάει να την περάσει προς τα έξω. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την επίθεση. Φίγκο. Μου φάνηκε φάουλ αυτό. Και ναι, πράγματι το δίνει ο διαιτητής. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Η μπάλα είναι εκτός. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή και τη στέλνει προς τα αριστερά. Γεμίζει όμορφα προς τα αντίπαλα καρέ. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Τότι! Ήταν πραγματική ρουκέτα. Τέτοιο γκολ είχα πάρα πολύ καιρό να δω. Έχω μείνει άναυγος. Ω Θεέ μου! Συνεχίζουν να τους κατακρεουργούν. Μέσα και από ό,τι φαίνεται έχουν κι άλλα. Θα σουτάρει για γκολ. Κάμπελ θα κάνει τη μακρινή παλιά. Φιλεί το Ιντζάκι με την μπάλα. Και ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. Νέντβεντ. Στέλνει την μπάλα προς τα μέσα. Φιλεί το Ιντζάκι. Γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Ξεκινάει η κόντρα. Θα εκμεταλλευτεί κανείς Ροναλντίνιο! Παραλίγο να μπει και το έκτο. Αυτή η παίκτωση είναι πολύ επικίνδυνη σαν επιθέσεις της. Πολύ δύσκολη δουλειά πραγματικά για την αντίπαλη άμυνα. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του εκεί στα πλάγια, με χώρο μπροστά του. Τζέραρντ προσπαθεί να απλώσει το παιχνίδι. Επιχειρεί το σουτ. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Ερνάντες. Ροναλντίνιο. Ο Φιλίππο Ιντζάκι με την μπάλα. Τζέραρντ ψάχνει τη σερτή πάσα. Θα εξαπολύσει το σουτ. Όχι, είναι offside. Σωστή είναι η απόφαση του βοηθού. Φιλίππο Ιντζάκι. Επιχείρησαν μια καλή προσπάθεια οι αντίπαλοι, αλλά αυτός καραδοκούσε και έκοψε πάρα πολύ έγκαιρο. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ανακτά και πάλι την μπάλα. Τότι! Το πιάσε, μπράβο του. Προσπαθήσει με το κεφάλι. Στα δίχτυα η μπάλα. Πλέον το παιχνίδι έχει ξεφύγει. Χριστό, ο αγώνας πλέον έχει γίνει ακατάλληλος για ανηλίκους, θα έλεγα. Φίγκο. Κάνει το γέμισμα από αρκετά μακριά.